Πάμε τώρα στο κορίτσι μας, το όμορφο, την Νικολέτα Σερέτη που είναι στην παρέα μας, για να μιλήσουμε για κάτι πολύ πολύ επίκαιρο, τις ιώσεις και πιο συγκεκριμένα τις γαστρεντερίτιδες που μπορούν να πάθουν και οι τετράποδοι φίλοι μας. Εμείς περάσαμε μια τέτοια τώρα με την τρούφα. Ναι, περάσαμε μια. Τα συμπτώματα τα βασικά γενικά στη γαστρεντερίτιδα και στις ιώσεις ποια είναι? Διάρρεια. Διάρρεια, εμετό. Κακή διάθεση. Κακή διάθεση, ανορεξία, ίσως να μην έχει τόσο πολύ ενέργεια. Όλα αυτά είναι συμπτώματα που μας οδηγούν στο ότι έχει κάποια ίωση, κάποια γαστρεντερίτιδα. Γενικά δεν είναι καλά το ζωάκι μας. Νικολέτα, να σε ρωτήσω κάτι που με απασχόλησε πολύ αυτές τις μέρες. Κάνουν πυρετό? Κάνουν και πυρετό, ναι, μπορούμε να πάρουμε θερμοκρασία. Αυτό βέβαια φαίνεται πιο πολύ όταν δεν έχουν καθόλου διάθεση. Πολλές φορές από τον πυρετό δεν σηκώνονται κιόλας καθόλου. Ναι. Είναι πολύ έντονο. Δηλαδή, αν είναι άρρωστος ο ιδιοκτήτης, μπορεί να κολλήσει το κατοικίδιο? Χαζομάρες λέω τώρα. Όχι, όχι. Αυτή είναι η πιο συχνή ερώτηση, νομίζω, το που γίνεται. Μπορώ να κολλήσω κόσμος εγώ από το κατοικίδιό μου? Μπορεί να κολλήσει το κατοικίδιο από μένα? Και συνήθως το αντίστροφο, ναι. Και το αντίστροφο, ναι. Συνήθως είναι τελείως διαφορετικές. Συνήθως δεν κολλάμε. Έως ποτέ υπάρχουν βέβαια κάποιες ασθένειες που μπορεί να κολλήσουν. Γι' αυτό κάνουμε και τα εμβόλια, κάνουμε και όλα αυτά που κάνουμε. Για να μην υπάρχουν μεταδιδόμενα νοσήματα που λέμε από το ζώο στον άνθρωπο και το αντίστοιχο. Αλλά όχι, κάποια ίωση, κάποια γρήπη, δηλαδή να έχουμε πυρετό, δεν θα κολλήσει το ζωάκι μας. Άρα στη γαστρεντερίτιδα, η οποία έχει εποχή, δηλαδή τώρα είναι μια εποχή που είναι σε έξαρση η γαστρεντερίτιδα. Η γαστρεντερίτιδα μπορεί να προκληθεί και από το κρύο, από την αλλαγή της θερμοκρασίας, από τη διατροφή και από την εποχή, εννοείται που είναι τώρα. Φάει, ναι, τώρα κυκλοφορούν, μετά είναι μεταδιδόμενο ανάμεσα στα ζωάκια κάποιες γαστρεντερίτιδες και κάποιες ιώσεις. Οπότε γι' αυτό τώρα υπάρχει αυτό, κυκλοφορεί και πολλοί κατοικηδιγόνες που μας ακούνε σίγουρα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν θέλω να πανικοβάλλονται μόλις δουν λίγη διάρρεια ή κάποιον εμετό, απλά δεν θέλω να κάνουν και κάποια πράγματα. Λοιπόν, τι δεν θέλεις να κάνουν? Αυτό και τι που θες? Δεν θέλω καθόλου να κάνουν είναι, επειδή παλαιότερα το είχαν ξανασυναντήσει σαν σύμπτωμα, να πάρουν τα ίδια φάρμακα. Ναι. Γιατί μπορεί να μην είναι το ίδιο πράγμα, μπορεί να μην είναι η ίδια νόσος. Μπορεί, παράδειγμα, να δούμε να κάνει εμετό το ζωάκι μας και να του δώσουμε το φάρμακο που είχαμε πάρει μια προηγούμενη φορά. Όμως ο εμετός αυτός να έχει προκληθεί από ξένο σώμα, επειδή κάτι έχει φράξει κάπου. Οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιο φάρμακο, γιατί θα προκαλέσουμε μεγαλύτερη βλάβη. Βασικά δεν κάνει να κάνουμε διάγνωση μόνοι μας. Δεν κάνει να κάνουμε διάγνωση μόνοι μας, ναι. Ακόμα και αν έχει τα ίδια συμπτώματα, ακριβώς τα ίδια. Από εκεί και πέρα, γενικά τα φάρμακα δεν είναι καλά, διότι υπάρχει πλέον και ανθεκτικότητα στα φάρμακα. Και αν συνέχεια δίνουμε φάρμακα στο κατοικίδιό μας, κάποια στιγμή μπορεί να έχει όντως κάτι σοβαρό και να μην πιάσει το φάρμακο. Υπάρχει αυτό πάρα πολύ έντονα στην εποχή μας. Γι' αυτό και εγώ και μαζί, ό,τι έχουμε κάνει, προσπαθούμε πρώτα να απορρίψουμε τα πιο βαριά πράγματα, τις πιο βαριές ασθένειες. Πάντα μου την πάει λαου-λαου. Να δούμε ότι βλέπουμε μία βελτίωση και μετά θα πάμε σε φαρμακευτική αγωγή, αν είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Εγώ πήρα προχθές την Νικολέτα που η τρουφίτσα δεν ήταν καλά. Της λέω τι να κάνω, έτσι και έτσι έχουμε διάρρεια. Και μου λέει πας και παίρνεις αυτή την κονσέρβα. Διατροφή, ναι. Ξεκινάμε διατροφικά πρώτα, γιατί πολλές φορές είναι διατροφικό το πρόβλημα. Και όντως, να σου πω κάτι πολύ γρήγορα, θεραπεύτηκε, για να το πω έτσι ευγενικά, να μην σας εξηγήσω πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή. Σιγά σιγά γιατρεύτηκε, ναι. Πόσες μέρες αυτό διαρκεί? Συνήθως 3 με 5 μέρες, αν το αντιμετωπίσουμε βέβαια. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε, μπορεί να γίνει χρόνια γαστρεντερίτιδα, που εκεί μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Μιλάμε, πολύ σημαντικό είναι επίσης η αφυδάτωση σε αυτές τις ασθένειες. Δηλαδή νερό. Ακόμα και αν δεν πίνει νερό, μπορεί να πρέπει να πάρουν μια σιριγκίτσα. Ναι, αυτό είναι το δύσκολο. Πολλοί ιδιοκτήτες αυτό αναρωτιούνται. Πώς του δίνεις νερό, άμα δεν θέλει? Πώς του δίνεις νερό, λοιπόν. Πώς βλέπουμε αρχικά να έχει αφυδάτωση? Ναι, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πιάνουμε το κατοικίδιό μας, ειδικά και στα μεγαλύτερα, φαίνεται και στην τρουφίτσα. Τραβάμε λίγο το δερματάκι από πάνω, μόνο το δερματάκι. Και αν το δερματάκι, αν βρούμε δερματάκι. Και αν το δερματάκι δεν επανέλθει αμέσως στη θέση του, όποιος έχει και ζωάκι στο σπίτι να το δοκιμάσει, και στη γατούλα ισχύει αυτό, αν δεν επανέλθει αμέσως στη θέση του και μείνει πάνω στερεωμένο, σημαίνει ότι έχει αφυδάτωση. Πώς δίνουμε νερό τώρα? Ναι. Θα το κάνω στην τρουφίτσα, αν θες να σου δείξω. Τη το έκανα. Και επανέρχεται. Ναι. Εντάξει, η ναι. Μύτη δείχνει αν το σκυλί είναι καλά ή δεν είναι καλά. Όχι τόσο. Αυτό που λένε η γρή μύτη, δηλαδή, δεν έχει σχέση με το αν είναι αφυδατωμένο. Όχι τόσο. Έχει να κάνει βέβαια με την υγεία του κατοικιδίου, αλλά όχι τόσο με την αφυδάτωση. Πιο πολύ έτσι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, μην δούμε στεγνή μύτη και τρομάξουμε, γι' αυτό το λέω. Πώς δίνουμε τώρα? Παίρνουμε μια σιριγκίτσα, τη γεμίζουμε με νεράκι, χωρίς τη βελόνα εννοείται μπροστά, και πάμε εδώ στο πλάι του στόματος, στο πλάι. Να, εδώ, και το πιέζουμε. Οπότε εδώ αναγκαστικά το ζωάκι καταπίνει το νεράκι. Από μπροστά ποτέ. Δεν το βάζουμε να ανοίξουμε, να βάλουμε μέσα. Όχι, εδώ έχει ένα κενάκι ανάμεσα στα δοντάκια κιόλας. Το πλάι σίγουρα. Το πλάι το πιέζουμε και αυτό πίνει αναγκαστικά νερό. Αχα. Δεν έχει και άλλη επιλογή. Το βάζει και τα καπάκια για να τα καταπιεί τα καπάκια πιο γρήγορα. Το χαϊδεύουμε.
Και το χαπάκι, ναι. Άρα για να προλάβουμε ορισμένες, μια γαστρεντερίτιδα ας πούμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, μη φάει κάτι απ' έξω, όταν έχει πολύ κρύο, τι πρέπει να κάνουμε προληπτικά. Προληπτικά, να μην το βγάζουμε πολύ πρωινές ώρες που έχει κρύο, πολύ βραδινές ώρες. Κάποιο ρουχαλάκι μπορούμε να φοράμε, όπως φοράς και εσύ. Απλά το ρουχαλάκι όταν γυρίζουμε από τη βόλτα στο σπίτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτή την εποχή τώρα που έχει και υγρασία, να το αφαιρούμε, γιατί δημιουργείται ένα στρώμα ανάμεσα στο ρουχαλάκι και στο τρίχωμα και τότε μπορεί πάλι να προκαλέσουμε κάποια γαστρεντερίτιδα. Λοιπόν, μπείτε και στο Instagram της Νικολέτας, είναι Dr. Νικολέτα Σερέτη, εκεί θα τη βρείτε για όποια απορία, ερώτηση θέλετε να της κάνετε για να σας απαντήσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μας πάντα είσαι δίπλα μας και πάντα μας αγαπάς και μας φροντίζεις. Κιτρούφα, σε ευχαριστεί, αλλά...